Γνωρίζετε κάποιους από τους θρυλικούς ήρωες? Δεν πειράζει αν όχι, καλύτερα. Θα τους γνωρίσουμε παρέα. Πώς θα καταφέρουμε αυτό? Μα φυσικά με τις πορσελάνες που βρίσκονται στη συλλογή του Παρισιού. Αλλά πρώτα ας πούμε τι είναι η πορσελάνη για αυτούς που ίσως να μην γνωρίζουν τι είναι. Η πορσελάνη είναι ένα είδος άσπρου πυλού που ανακαλύφθηκε στην Κίνα εκατοντάδες χρόνια πριν και είναι τόσο καλός πυλός που έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο αντικείμενο που θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε τους ήρωές μας είναι αυτό το πορσελάνινο πιατάκι. Βλέπετε τις ζωγραφιές γύρω από το πιατάκι? Πόσες είναι οι ζωγραφιές? Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα σχέδια που είναι ζωγραφισμένα πάνω? Πάμε να δούμε μια πιο κοντινή φωτογραφία για να το παρατηρήσουμε καλύτερα. Μετρήσατε σωστά πόσες είναι οι ζωγραφιές? Οι ζωγραφιές είναι 8. Οι ζωγραφιές αυτές είναι τα σύμβολα φυλακτά 8 θρυλικών ηρώων. Αυτοί οι ήρωες ήταν μια παρέα, μια ομάδα που ονομάζονταν οι 8 αθάνατοι. Ο κάθε αθάνατος λοιπόν χρησιμοποιεί αυτά τα αντικείμενα που έχουν μαγικές δυνάμεις. Άρα το κάθε αντικείμενο εδώ αντιστοιχεί στον κάθε αθάνατο. Είναι σαν όπλα που τους βοηθούν να καταπολεμήσουν το κακό, να προστατέψουν τη φύση και να βοηθήσουν φυσικά τους ανθρώπους που τους έχουν ανάγκη. Φανταστείτε τους κάτι σαν σούπερ ήρωες. Ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος σούπερ ήρωας και τι δύναμη έχει? Έχει κάποιο εργαλείο που χρησιμοποιεί? Έχει κάποιο σύμβολο που μπορείτε να το αναγνωρίσετε χωρίς να δείτε το πρόσωπό του? Ο δικός μου αγαπημένος σούπερ ήρωας είναι ο Flash, γιατί τρέχει τόσο γρήγορα σαν μια αστραπή και το σύμβολό του είναι η αστραπή. Είστε έτοιμοι λοιπόν να γνωρίσουμε τους 8 αθάνατους και τα αντικείμενά τους? Πάμε! Είναι ο Λίλου Τουπί. Είναι ο αρχηγός των 8 αθανάτων. Στην πινακοθήκη έχουμε μια πορσελάνινη φιγούρα που το πιο πιθανό είναι ο Τουπί. Είναι αυτή εδώ. Απεικονίζεται πάντα με ένα σπαθί πίσω ή ένα είδος πινέλι. Το πινέλο μπορούμε να το δούμε που το κρατάει στο δεξί του χέρι. Είναι αυτό εδώ. Αυτό το πινέλο το χρησιμοποιούσαν παλιά στην Κίνα για να διώχνει μακριά τα έντομα χωρίς φυσικά να τα σκοτώνει. Επίσης, είναι ο προστάτης των κοριτσιών. Ο δεύτερος που έχουμε στην πινακοθήκη είναι ο Τσάου Κουζιού. Είναι αυτός εδώ. Αυτός ήταν ο ηθοποιός της ομάδας και πάντα απεικονίζεται με καστανιέτες. Ο τρίτος της παρέας είναι ο Λι Τιενγουάι, ένας καλός άνθρωπος που βοηθούσε τους φτωχούς. Απεικονίζεται σαν ένα χρυσό ζητιάνος που κρατάει μια διπλή κολοκύθα. Με την κολοκύθα έχει την ικανότητα να απομακρύνει το κακό. Ο TNY είναι ο προστάτης των αρρώστων. Ο τέταρτος αθάνατος είναι η Ξιανγκού. Είναι η μοναδική αθάνατη γυναίκα. Η Ξιανγκού έφαγε ένα μαγικό ροδάκινο και έγινε αθάνατη. Από τότε απέκτησε την ικανότητα να πετάει. Πάντα απεικονίζεται με το λωτό. Ο λωτός είναι ένα λουλούδι που το βρίσκουμε συνήθως στις λίμνες. Ο πέμπτος της παρέας
είναι ο Λαντσεχέ. Το χαρακτηριστικό του είναι ένα καλάθι με λουλούδια. Αυτό είναι ένα παραδοσιακό καλάθι στην Κίνα. Το κρατά αυτός ο αθάνατος για να υπενθυμίσει σε αυτούς που το βλέπουν τη ζωντάνια και την ομορφιά της ζωής. Όπως είναι και το καλάθι του με τα πανέμορφα λουλούδια. Ο έκτος είναι ο γέροντας Ζαν Νικολάου. Έχει ένα μαγικό άσπρο γαΐδαρο που μπορεί να τρέξει πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα χωρίς να κουραστεί. Το αντικείμενο που χρησιμοποιεί είναι ένα τύμπανο το οποίο μπορεί να επαναφέρει στη ζωή ζώα και ανθρώπους. Και, και το τύμπανο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Είναι παραδοσιακό κινέζικο τύμπανο. Ο πρώτος είναι ο Ζουλί Τσιουάν. Χρησιμοποιεί ένα ανεμιστήρι χειρός που είναι σαν τη βεντάλια. Όπως και ο προηγούμενος αθάνατος μπορεί να φέρει τους νεκρούς πίσω στη ζωή. Και πάμε και στον τελευταίο αθάνατο, τον Χαν Σιάν Τζι, που είναι ο πιο πρόσφερος από τους 8 αθάνατους, αφού έχει πάντα το φλάουτό του και παίζει μουσική. Έχει την ικανότητα να κάνει τα λουλούδια να αθίζουν και να ξημερώνει τα άγρια ζώα. Δηλαδή να τα ηρεμεί και έτσι δεν μπορούν να επιτεθούν. Εσείς έχετε κάποιο ταλέντο που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε σαν μαγική δύναμη ενάντια του κακού? Σκεφτείτε, κλείστε λίγο τα μάτια σας και βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Είμαι σίγουρη πως έχετε πάρα πολύ φαντασία. Μοιραστείτε με κάποιον που βρίσκεται κοντά σας τι δύναμη θα θέλατε να έχετε. Ή μπορείτε και να το γράψετε σε ένα χαρτί και αυτό θα μας βοηθήσει αργότερα στην εικαστική μας δραστηριότητα. Οι 8 αθάνατοι, λοιπόν, έχουν κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό. Συμπεριλαμβάνουν όλων των ειδών ανθρώπων. Ηλικιωμένους, νέους, υπάρχει μια γυναίκα, πλούσιοι, φτωχοί, αλλά και ευγενείς Κινέζοι. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ταυτιστεί μαζί του και να νιώσει πιο εύκολα οικία. Και γι' αυτό στην Κίνα είναι πιο αγαπητή, είναι πάρα πολύ αγαπητή. Και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι για τους θρυλικούς αυτούς ήρωες. Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους λέει πως μια μέρα οι 8 αθάνατοι ταξίδευαν πάνω σε μια βάρκα σε σχήμα δράκου για να παρευρεθούν στο συνέδριο του μαγικού Ροδάκινου. Στο ταξίδι τους αυτό συνάντησα έναν ωκεανό με πάρα πολλά κύματα και καταιγίδες και είχε πάρα πολύ τρικυμία. Αντί να περάσουν από τα σύννεφα, τον αθάνατο τρόπο μεταφοράς τους, ο Λίον Ντουπίν, ο αρχηγός τους όπως είπαμε, τους είπε πως θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους. Άρα, τι πιστεύετε έγινε, τα κατάφεραν, παρευρέθηκαν στο συνέδριο του μαγικού Ροδάκινου? Φυσικά και ναι. Υπάρχει ένα ηθικό δίδαγμα σε αυτή την ιστορία. Ποιο νομίζετε πως είναι? Το ηθικό δίδαγμα είναι πως μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες, μικρές και μεγάλες, που μπορεί να βρούμε στον δρόμο μας, αρκεί φυσικά να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας και τις δεξιότητές μας. Επίσης, όταν υπάρχει ομαδικότητα και συνεργασία, μπορούμε πιο εύκολα και γρήγορα να καταφέρουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα ή ακόμη και να δημιουργήσουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και έχει ξεχωριστές ικανότητες. Πάμε λοιπόν στο εργαστήρι του Ρενουά να κάνουμε τη δραστηριότητά μας. Γεια σας και πάλι, σας χαιρετάω από το εργαστήρι Ρενουά. Είστε έτοιμοι να φτιάξουμε το δικό μας αθάνατο? Εγώ έχω ήδη φτιάξει το δικό μου αθάνατο και τη φαντάστηκα κάπως έτσι. Η δύναμή της είναι η ζωγραφική και τα σύμβολα εργαλεία της είναι το πινέλο και η παλέτσα. Με το μαγικό της το πινέλο μπορεί να ζωγραφίσει πάνω σε τοίχους, σε χαρτί, πάνω στον αέρα και οτιδήποτε ζωγραφίζει και φαντάζεται μπορεί να πραγματοποιηθεί, να ζωντανεύει, έτσι μαγικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Πυλό. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε air dry πυλό που στεγνώνει με τον αέρα και έτσι δεν χρειαζόμαστε φούρνο. Εργαλεία του πυλού.
Αν δεν μπορούμε να βρούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξυλάκι για το σουβλάκι, ένα μπλάστι, νερό, μπογιές. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ακριλικές μπογιές. Τι άλλο, ψαλίδι, χαρτί και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο βήμα είναι να ζωγραφίσουμε τη φιγούρα του αθάνατού μας σε χαρτί όπως το φανταζόμαστε. Τα σύμβολα που θέλουμε να έχει, το πρόσωπό του, μπορεί να έχει πρόσωπο δράκου, να φοράει μάσκα, όπως το φαντάζεστε. Και μετά να το κόψουμε με ένα ψαλίδι. Έχω κόψει και εγώ τη δική μου φιγούρα. Όταν το κόψουμε, το δεύτερο βήμα είναι να ανοίξουμε ένα φύλλο πυλού. Κόβουμε λοιπόν το κομμάτι του πυλού μας. Ας κόψουμε αρκετό κομμάτι, έτσι ώστε αν έχουμε περίσσιμο μπορούμε να το φυλάξουμε αργότερα. Το κάνουμε μπαλίτσα και το χτυπάμε έτσι ώστε να ενοποιηθεί και να μην δημιουργηθούν φουσκάλες όταν ανοίξουμε το φύλλο. Αν δημιουργηθούν φουσκάλες δεν πειράζει, μπορούμε πολύ απλά να πιάσουμε μία βελονίτσα και να τη σπάσουμε. Όταν δημιουργήσουμε την μπάλα, ξεκινάμε να ανοίγουμε το φύλλο μας. Το κάνουμε λίγο επίπεδο και ξεκινάμε. Θέλουμε να είναι αρκετά μακρύ το φύλλο πυλού μας, έτσι ώστε να χωράει τη φιγούρα από χαρτί που φτιάξαμε. Βάζουμε δύναμη, ώσπου να ανοίξει αρκετά ο πυλός. Καλύτερα είναι να είναι όσο πιο λεπτό μπορούμε, έτσι ώστε όταν στεγνώσει η φιγούρα μας, να είναι αρκετά ελαφριά. Είναι καλύτερα έτσι. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε αν χωράει τη φιγούρα μας. Ακριβώς. Και τώρα τη βάζουμε καλά πάνω στο φύλλο και με το ξυλάκι αρχίζουμε να κόβουμε. Αυτή είναι μια από τις πολλές τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε φιγούρες από πυλό. Είναι αρκετά εύκολη και γρήγορη. Σιγά σιγά το κόβουμε προσεκτικά. Και όταν το κόψουμε, αφαιρούμε το περίσσεμα. Μας ξέφυγε ένα κομματάκι εδώ και εδώ. Τέλεια. Και τώρα μπορούμε να χαράξουμε τα χαρακτηριστικά της φιγούρας μας. Τα μάτια, το περίγραμμα του προσώπου, τα μαλλιά. Χαράζουμε τα μαλλιά έτσι ώστε να δημιουργήσει μια υφή, αν θέλουμε βέβαια. Μπορούμε να χαράξουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Όμως, αν δεν θέλετε, μπορείτε να το αφήσετε έτσι και να περιμένετε να στεγνώσει για να τα ζωγραφίσετε απλά. Τώρα να κάνουμε και το περίγραμμα των χεριών για να έχουμε μία βάση. Και πώς θέλουμε να μοιάζει το φόρεμά μας, ο λαιμός. Τα παπουτσάκια.
Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε διαφορετικά επίπεδα πάνω στην αρχική μας φιγούρα, όπως έχω κάνει εδώ, με την παλέτα και τα πινέλα. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Κόβουμε ένα κομματάκι πυλού και ό,τι θέλετε, εγώ θα κάνω την παλέτσα μου, μπορείτε να κάνετε, να κάνουμε καρδία, να κάνουμε καρδία. Να το κάνουμε αρκετά λεπτό και αυτό. Θα κάνω μια καρδία, να τοποθετήσω πάνω στο φόρεμα της αθανατής μου και θα κάνω και την παλέτσα μου. Γιατί πρέπει να έχει μια παλέτσα. Και τώρα πώς θα το κολλήσουμε? Πιάνουμε πάλι λίγο πυλό και το βάζουμε μέσα στο νερό, ώστε να γίνει πάρα πολύ υγρός ο πυλός αυτός και να γίνει κάτι σαν χυλός. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μπορέσει να κολληθούν τα δύο κομμάτια πάνω στην αρχική μας φιγούρα. Λοιπόν, να τοποθετήσουμε την παλέτσα μας πάνω στην στα μαγιά και την καρδιούλα εδώ στο φορεματάκι. Όταν στεγνώσει, θα είναι ενωμένο και θα μοιάζει κάπως έτσι τώρα, πριν στεγνώσει. Εδώ η καρδία μας και εδώ η παλέτα. Μετά τα αφήνουμε να στεγνώσει για περίπου 24 ώρες, μία μέρα. Και όταν στεγνώσει θα το καταλάβουμε, γιατί πρώτο θα είναι σκληρό, θα ακούγεται κάπως έτσι. Και επίσης θα αλλάξει και το χρώμα του, θα γίνει λίγο πιο ανοιχτός ο πυλός. Και μόλις στεγνώσει θα το ζωγραφίσετε, μπορείτε με μαρκαδόρους, χρωματιστά, ακριλικά. Και επίσης καλύτερα είναι να το βερνικώσετε έτσι ώστε να αντέξει για πιο πολύ καιρό. Επίσης, να μην ξεχάσουμε, αν θέλετε να το κρεμάσετε στον τοίχο σας, μπορείτε εδώ ψηλά να βγάλετε μία τρυπίτσα, να μην είναι πολύ στην άκρια της φιγούρας, έτσι ώστε να μην κοπεί. Και μετά θα μπορείτε να, βάλετε, να το ενώσετε με σειρματάκι. Αυτή ήταν η διαδικασία για να δημιουργήσετε τη δική σας φιγούρα με πυλό. Ελπίζω να απολαύσετε την ιστορία με τους 8 αθάνατους και τη δραστηριότητά μας. Μπορείτε να μας στείλετε φωτογραφία του δικού σας αθάνατου σε σελίδες μας στο Facebook και Instagram ή στο email education@leventisgallery.org, έτσι ώστε να φτιάξουμε τη δική μας ατρόμητη ομάδα. Όσο πιο πολύ, τόσο το καλύτερο. Ανυπομονώ πολύ να δω τη δική σας δημιουργία. Να έχετε μια όμορφη μέρα!